αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για το οποίο έκανα ένα διάβημα προς τον Υπουργό των Οικονομικών, ζητώντας να υπάρξουν τροποποιήσεις, δηλαδή να γίνει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία θα προβλέπονται 100 δόσεις, θα προβλέπεται μείωση των προσαυξήσεων ανάλογα με την ρύθμιση που θα γίνει με τις δόσεις ή και διαγραφή των προσαυξήσεων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής και σε κάθε περίπτωση να τεθεί και ένα όριο στις προσαυξήσεις οι οποίες δεν μπορούν να είναι πολλαπλάσιες από την αρχική οφειλή. Αυτό είναι κάτι απολύτως εύλογο, διότι η κυβέρνηση το κάνει όταν πρόκειται για ρυθμίσεις είτε στον ΕΦΚΑ είτε στον ΕΝΦΙΑ. Και είναι απολύτως παράλογο να ζητάει από την τοπική αυτοδιοίκηση να εφαρμόσει ένα διαφορετικό μέτρο με μια τελείως άκαμπτη ρύθμιση. Οι ίδιοι άνθρωποι που είναι πολίτες για την κυβέρνηση είναι και δημότες από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή βάση για να προχωρήσει η ρύθμιση αυτή, στην οποία βεβαίως και θα επιμείνω. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό, προχωρούμε σε μια καμπάνια ενημέρωσης και θα το χειριστούμε με την μέγιστη κοινωνική ευαισθησία, εξαντλώντας κάθε περιθώριο για την διευκόλυνση των οφειλετών. Το τοπίο το ίδιο ξεκαθαρίζεται αυτή τη στιγμή, αφορά ως επιτοπλίστων σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κατά δεύτερο λόγο αφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Εκεί όμως υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν και δεν μπορούμε μόνοι μας να τα ξεκαθαρίσουμε. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την συνεργασία των υπηρεσιών του Δημοσίου για να γίνει σαφές, για παράδειγμα, ποιοι από ιδιοκτήτες αυθαιρέτων έχουν προβεί σε τακτοποίηση, πράγμα το οποίο δεν γίνεται γνωστό σε εμάς, και ποιοι παραμένουν σε καθεστώς οφειλής προς τον Δήμο. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν ήδη εδώ και καιρό, από τη στιγμή που αναλάβαμε, τα δουλεύουμε εντατικά και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα με τον καταλληλότερο τρόπο, που και έσοδα βεβαίως πρέπει να φέρει στον Δήμο, και εδώ πρέπει να πω και αυτό, ότι ο Δήμος έχει την υποχρέωση να φροντίζει τα έσοδα του και αυτό ισχύει διαχρονικά.